Ξεχάσαμε κάτι να πούμε. Να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Αν δεν τους το πάθω, θα ξαναπούμε. Κάντε μια εγγραφή. Τζάμπα είναι. Καλησπέρα. Έχω πάλι παρέα σήμερα, έτσι. Βλέπω και σας αρέσει. Είναι ωραίος ο διάλογος. Σήμερα θα κάνουμε ένα αγαπημένο φαγητό όλων. Είμαι εδώ με τον Μανώλη. Καλημέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε πάλι ζυμαρικό, γιατί μας το ζητήσατε. Ξεκινάμε λοιπόν να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Σαλατισμένο νερό, πάντα. Το βράσουμε το ζυμαρικό είναι πάντα το ίδιο, έτσι. Πάντα το ίδιο. Θέλουμε αρκετό νερό. Αρκετό νερό, αρκετό αλάτι. Και η διάρκεια του είναι αναλόγως τα γούστα σας. Άλλοι τα θέλουν πιο αντέντε, άλλοι τα θέλουν πιο καλοβρασμένα. Εμείς θα παίξουμε γύρω στο 6 λεπτό. Εδώ βέβαια και ο κατασκευαστής μας λέει 10 με 11 λεπτά, οπότε... Στο αλτέντε είμαστε βέβαια. Θα τα βράσουμε 6 λεπτά, θα πάρουν και ψαλτσούλα. Και θα δείτε εκεί που το θέλουμε. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι μέσα στο κοτόπουλο. Θα τα ανακατεύσουμε. Και τα ανακατεύουμε. Έτσι ώστε να λαδωθεί όλη η επιφάνειά του, να πάρει ωραίο χρώμα. Και είναι πολύ σημαντικό όταν σοτάρουμε να είναι και τα δύο μας στοιχεία, οι δύο επιφάνειες λαδωμένες. Στην αρχή για κάνα δύο λεπτάκια δεν ανακατεύουμε, αφήνουμε το κοτόπουλο όπως κάτσει κάτω με τη μεριά που θα κάτσει, να καραμελώσει η πετσούλα του, να πάρει χρώμα, να γίνει ωραίο. Και μετά ανακατεύουμε να γίνει το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τώρα είμαστε έτοιμοι λοιπόν, θα αφαιρέσουμε το κοτόπουλο. Τώρα στην περίπτωση που σοτάρουμε και έχουμε περισσότερο κοτόπουλο και δούμε ότι η λιπαρή μας ουσία έχει καεί, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη γανάκι. Προσθέτουμε για τα μανιτάρια. Προσθέτουμε και λίγα αποξηραμένα μανιτάρια, πορτσίνι. Αυτά είναι τώρα μανιτάρια πορτσίνι και είναι απειδατωμένα αποξηραμένα μανιτάρια, έτσι. Μπορείτε είτε να τα βάλετε ως έχει, είτε να τα μουλιάσετε πρώτα σε νερό, έτσι ώστε να ανακτήσουν πάλι την υγρασία που έχουν χάσει, και με αυτόν τον τρόπο θα πληθούν και λίγο, έτσι. Εμείς τα αφήσαμε ως έχει, ούτως ή άλλως θα ανακτήσουν υγρασία από τη σάλτσα και δεν θα χάσουμε καθόλου από τη γεύση τους. Σοτάρουμε καλά τα μανιταράκια μας, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα στο σαφί. Και αν προσέξετε πριν, ενώ είχε λαδάκι το τηγάνι μας, τώρα δεν έχει καθόλου. Γιατί τα μανιτάρια μας έχουν απορροφήσει το λάδι όλο. Ή τα σφουγγάρια. Τα σφουγγάρια. Έχουν απορροφήσει όλο το λαδάκι και τώρα αυτό έχει μπει μέσα και κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε έξτρα. Αν βάλουμε τώρα έξτρα ελαιόλαδα σε αυτή την περίπτωση, ή λιπαρή ουσία, αυτό που θα γίνει μετά όταν αφυδατωθούν, θα το βγάλει έξω. Οπότε θα έχουμε μια λαδιά που δεν τη θέλουμε. Το κάθε πράγμα θέλει την ώρα του για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στη γεύση. Αν βιαζόμαστε δεν καταφέρνουμε κάτι. Τώρα που είμαστε περίπου στη μέση διαδικασίας και έχουμε αρχίσει να καραμελώνουν τα μανιταράκια μας, θα προσθέσουμε κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο. Εμείς εδώ πέρα τώρα μόνο κάνουμε δύο μερίδες. Δύο μερίδες παγανές, καλές. Έτσι. Η μερίδα όπως έχουμε πει είναι 80 γραμμάρια. Περίπου. Θέλουμε ένα κρόκο στα 80 γραμμάρια και 50-60 γραμμάρια παρμεζάνα. Ωραία. Εδώ θα προσθέσουμε επίσης και ένα σκόρδο κομφί να πάρουμε τα αρώματα του. Προσθέτουμε λίγο φρέσκο θυμάρι από τον κήπο μας. Μανιτάρι και θυμάρι. Φούστα μπλούζα. Φούστα μπλούζα, ωραία. Βλέπετε, παίζει σημασία η χρονική στιγμή που θα βάλουμε το κάθε υλικό, έτσι. Και είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε. Με λευκό ξηρό κρασί πάντα. Όταν φτάσουμε στο σημείο να σβήσουμε το φαγητό μας με το αλκοόλ μας, πολύ σημαντικό είναι να αφήσουμε το τηγάνι μας να κάνει ρεδουξιόν. Δηλαδή, να αφήσουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί, να μην μας αφήσει μια πικρίλα, μια ξυνίλα στο φαγητό. Το ενόπνευμα, ε. Να κρατήσει μόνο τα αρώματα. Σωστό. Πρέπει να κατέβει, να μας μείνει περίπου το 1 τρίτο. Θα το δείτε. Κουνώντας το χέρι σας κατά αυτόν τον τρόπο και έχοντας τη μύτη σας από πάνω από το φαγητό, όταν ρίξετε το αλκοόλ, θα καταλάβετε αμέσως
το αλκοόλ στη γεύση, στη μύτη σας, δηλαδή θα σας έρθει αμέσως. Θα είναι έτοιμο όταν πλέον το κάνετε έτσι και μυρίζετε μόνο αρώματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το αντιληφθείτε. Και συνεχίζουμε προσθέτοντας μέσα τα ζυμαρικά μας. Οπότε Μάνο, στις λευκές σάλτσες δένουμε πάντα παρμεζάνα και κρόκο από αυγό. Απάντα. Αυτό τώρα είπαμε, είναι περιορέξεως. Εμείς τουλάχιστον πάντα. Εσείς ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι τον ευχαριστεί. Άλλοι δένουν με βούτυρο και παρμεζάνα, άλλοι με κρόκο και παρμεζάνα, άλλοι δεν δένουν καθόλου. Ό,τι αγαπάτε. Θα προσθέσουμε λίγο υγρασία από το νεράκι που βράσαμε τα ζυμαρικά, που έχει το άμυλο, να μας βοηθήσει να δέσει η σάλτσα. Και μόλις πάρει μία βράση, συνεχίζουμε με την κρεμούλα. Δεν έχουμε καρικεύσει ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε όλες τις γεύσεις. Δηλαδή, το ζυμαρικό μας θέλουμε να πάρει γεύση και από το μανιτάρι και από το κοτόπουλο και από το θυμάρι. Και στο τέλος θα δώσουμε αλατάκι. Γιατί έχουμε αλατίσει το νερό που βράζουμε τα ζυμαρικά, θα βάλουμε παρμεζάνα. Δηλαδή, υπάρχει αλατότητα στα υλικά που βάζουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και με το αλάτι, είπαμε, τονίζει τις γεύσεις, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί όσο αφορά το αλάτι. Μπορεί και καμιά φορά να μην χρειαστεί καθόλου. Προσθέτουμε την κρέμα μας. Σε αυτή τη φάση τώρα θα προσθέσουμε το πιπεράκι μας. Να μας δώσει και αυτά αρώματα. Ναι. Πάντως ωραίο θα ήταν και το πιπέρι να το τσιγαρίζαμε μαζί με τα μανιτάρια. Ναι, εκεί δίνουμε μια άλλη αίσθηση. Μια σπιρτάδα πολύ δυνατή. Αν σας αρέσει, γιατί όχι. Τώρα, από τη στιγμή που βάλαμε για την κρέμα, βλέπετε, θα τα αφήσουμε να δέσει η σαλτσούλα μαζί με το άμυλο της πένας, του ζυμαρικού, χωρίς όμως να εξατμιστεί. Πρέπει να έχει ζουμάγια. Πρέπει να έχει ζουμάγια για να μπορούμε να κάνουμε το λιεζόν. Αλλιώς δεν δένει η μακαρονάδα μας. Στα μισά της διαδικασίας, προσθέτουμε και το κοτοπουλάκι μας. Το κοτόπουλο είναι ήδη ψημένο, ε. Ναι, είναι έτοιμο, απλά θέλουμε να τραβήξει λίγο κρεμούλα, να δέσει μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Είναι τόσο ψιλοκομμένο και είναι και φιλέ το κοτόπουλο, που δεν θέλει πολύ. Αν τα αφήσετε παραπάνω, αυτό που θα καταφέρετε είναι να κάνετε ένα MDF θαλάσσις. Ξύλο δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Το ζυμαρικό μας έχει πάρει, έχει δώσει ό,τι ήταν να κάνει. Κατεβάσαμε. Κατεβάσαμε τη φωτιά. Έχουνε ομογενοποιηθεί η γεύση και τα αρώματα και πάμε να δέσουμε τη μακαρονάδα μας. Κατεβάζουμε από τη φωτιά γιατί... Για να μην ψηθεί το αυγό μας και κόψει. Εκτός από αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, κατεβάζουμε από τη φωτιά διότι η παρμεζάνα και οποιοδήποτε άλλο τυρί δεν μπορεί να ενσωματωθεί και να γίνει η γαλακτοματοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Πολύ σημαντικό. Τώρα, αν δείτε τη μακαρονάδα σας και την έχετε κατεβάσει από τη φωτιά και είναι πολύ υδαρές, είναι πολύ στεγνή, αναλόγως συμπληρώνετε ή αφαιρείτε λίγο ζουμάκι. Πάντα νερό από το νερό που βράσαμε. Που βράσαμε. Είναι πολύ σημαντικό, το λέμε το νερό που βράσαμε, διότι εκεί πέρα είναι όλο το άμυλο. Και αν μιλάμε για άμυλο, μιλάμε για γεύση. Και αφού λοιπόν έχουμε βάλει όλα τα υλικά μας μέσα και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο αλατάκι, να το φέρουμε εκεί που βλέπετε. Τώρα εδώ στην Ελλάδα, παραδοσιακά, αυτό εδώ το σερβίρουν και με μαϊντανό. Είμαστε Έλληνες, μας αρέσει ο μαϊντανός. Εμείς τώρα θα βάλουμε λίγο ρόκα από πάνω, δεν θα βάλουμε μαϊντανό, έτσι για να δώσουμε μια έξτρα σπιρτάρα. Δεν θα το ρίξουμε μέσα, το βάλουμε από πάνω. Όπως λέει και ο γιος μου, έτσι γιατί μπορώ. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σερβίρουμε. Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Μάλλον η καλύτερη στιγμή είναι μετά, Απίστευτο. Φαίνεται έτσι. Λαχταριστό, Η σαλτσούλα έχει κολλήσει το ζυμαρικό. Έχουν δέσει όλα μεταξύ τους. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο ρόκα από τον κήπο μας με τη ρίζα. Όπω φαίνεται μοναδικό, έτσι. Και ένα touch. Πιπέρι. Η ρόκα τώρα είναι από τον κήπο μας, τη βάλαμε μαζί με τη ρίζα, είναι από κήπο υδροπονικής καλλιέργειας, έτσι. Κάποια άλλη στιγμή
Θα το δούμε. Καλή σας όρεξη. Νομίζω ότι το φαγητό, αν είναι νόστιμο, φαίνεται, έτσι δεν είναι? Φαίνεται από μακριά. Εγώ τώρα με το Μάνο βέβαια και κάθε μέρα να τρώμε αυτό. Κάθε μέρα. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Ξεχάσαμε κάτι να πούμε? Να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Αν δεν τους το πάρεις, ξαναπούμε. Κάντε μια εγγραφή, τζάμπα είναι. Πατήστε και ένα like. Το κουδουνάκι για να σας έρθουν ενημερώσεις. Και καλή σας όρεξη. Το πιο σημαντικό απ' όλα, μην ξεχνάτε ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους. Μόνο έτσι θα πάμε παρακάτω. Φροντίστε μέσα από τα φαγητά σας να γίνεται ανάμνηση για τους αγαπημένους σας ανθρώπους.